χρόνια είμαι σχεδόν αμνηστευμένη με το Γιάννη, κυρία Σολτάνα μου, και ούτε λέξη περί γάμου το ακροατήριο. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία, Μάρθα μου? Ξέρω εγώ, μου φαίνεται θα κρατήσει την εκπομπή τη Λάουρα. Πείτε τα πενσάκια. Λοιπόν, τι λέγαμε, κυρία Σολτάνα? Βέβαια, δεν είναι εύκολο τώρα να παντρέψει τέσσερις αδελφές μαζεμένες. Το θεωρώ παράλογο. Και τι αδερφές? Καλά κορίτσια δεν λέω. Αλλά πια καλή παντρεύεται σήμερα, κυρία Σολτάνα, αν δεν κουνήσει λιγάκι την ουρίτσα της. Αυτές τίποτες όμως. Εντελώς αμερόληπτες. Μα καλά, ο Γιάννης δεν πατάει πόδι. Καλέ, αν περιμένεις από το Γιάννη, δεν ξέρεις ότι ο Γιάννης είναι εντελώς ανίκανος. Τι, είναι και ανίκανος? Όχι, καλέ. Εννοεί ασθενές χαρακτήρ. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δεν μπορεί να τη υποβληθεί. Α, είπα κι εγώ. Αν είχα εγώ τα δικαιώματα που είχε αυτός ο αδερφός πρεσβείοπας, θα τις είχα βάλει κάτω και τις τέσσερις θα τις είχα παντρέψει με το ζόρι. Και γιατί δεν τον βοηθάς εσύ τον Γιάννη? Πώς να τον βοηθήσω? Όπως βοήθησε και η εξαδέλφη μου η Κατίνα τον νεροβενιαστικό της και τον παντρεύτηκε. Τον βοήθησε οικονομικός? Όχι, βρήκε αυτή τους γαμπρούς. Έκανε δηλαδή τα προξενιά. Μη με το λες, αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Μα σε αυτές τις δουλειές θα καταφέρουμε καλύτερα εμείς οι γυναίκες. Και τι κόλπος καρφίστηκε και βρήκε τους γαμπρούς? Πέμε, πέμε. Το μόνο κόλπο, Μάρθα μου, που πιάνει είναι η πρίκα. Αυτό δεν είναι κόλπο, κυρία Σολτάνα μου. Αν είχαν τα κορίτσια πρίκα θα είχαν γίνει ανάρπαστα. Αυτό το ξέρουμε κι εμείς, κυρία Σουλτάνα μου. Αλλά πού πρίκα? Σου λέει, κοίταξε τη δουλειά σου, με τσοκόψει την πελάτη. Μιλάω, δεν ακούς? Μα είναι κάτι το μαγευτικό αυτός ο Ιονέσκο. Τον έχω ερωτευτεί. Και γιατί δεν το παντρεύεσαι? Αποθέωσης του παραλόγου. Αυτή η φαλακρή τραγουδίστρια με ξετρελαίνει. Και εμένα αυτός ο φαλακρός, ο Γιουλ Μπρούνερ. Ναι, ο ευτυχής θνητός. Γιατί θνητός? Ζωντανό θα πάρω.